που τους αναλογεί πήραν τα 8 κοινοβουλευτικά κόμματα την 1η Φεβρουαρίου, κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις, αφού οι βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου κατά πάσα πιθανότητα θα διαφοροποιήσουν τα οικονομικά δεδομένα. Επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής και την Ελεκτική Υπηρεσία απέστειλε Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, ζητώντας εξηγήσεις γιατί η κρατική χορηγία των κοινοβουλευτικών κομμάτων που ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ δόθηκε εξ ολοκλήρου με το που ψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός και όχι σε δύο δόσεις όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Η επισήμανση αυτή έρχεται εν ώψη των βουλευτικών εκλογών, επειδή, όπως ανέφερε ο βουλευτής της Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων στην εκπομπή ΕΧΜΕΣ, προκύπτει ζήτημα για τα κόμματα που δεν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν θέσεις στην Βουλή ή και για αυτά που τα ποσοστά τους θα μειωθούν. Δηλαδή, με την ενέργεια που έχει γίνει να δοθούν προκαταβολικά όλο το ποσό στα κόμματα, για κάποια κόμματα, για κάποιους κομματικούς σχηματισμούς, με το αποτέλεσμα των εκλογών θα διαφανεί ότι πήραν λεφτά που στην ουσία με βάση των νόμων δεν θα έπρεπε να τα πάρουν. Τα κόμματα που θεωρώ ότι είναι ηθικά θα πρέπει να κρατήσουν το ποσό που τους αναλογεί μέχρι τις 30 του Μάη και μετά τις 30 του Μάη, την 1η του Ιούνιου, με βάση τα αποτελέσματα που θα έχουν στις βουλευτικές εκλογές, να πάρουν το υπόλοιπο ποσό. Από την πλευρά του βουλευτής του ΔΥΚΟ Πανίκος Λεωνίδου, επισημαίνει πως δεν υπάρχει θέμα παρανομίας και μάλιστα σημειώνει πως και τα κοινοβουλευτικά κόμματα πέρασαν οικονομικές δυσκολίες εν μέσω της πανδημίας. Τα έξοδα που θα γίνουν οι δαπάνες είναι μέχρι τον Μάιο. Επομένως τα κόμματα και εν ώψη και της δυσκολιών που υπάρχουν λόγω πανδημίας έπρεπε να επιβιώσουν. Εκτός αν θέλουμε να τα κλείσουμε τα κόμματα. Εκτός αν θέλετε να υπάρξει ένα άλλο σύστημα το οποίο εγώ δεν έχω καταλάβει να υπάρχει κάπου αλλού. Αξίζει να σημειωθεί πως τα 8 κοινοβουλευτικά κόμματα μοιράστηκαν το συνολικό ποσό των 6.649.451 ευρώ ως ακολούθως. Ο ΔΥΣΥ έλαβε 1.916.000, το ΑΚΕΛ 1.623.000, το ΔΥΚΟ 970.000, η ΕΔΕΚ 485.000, η Συμμαχία Πολιτών 475.000, το Κίνημα Αλληλεγγύη 430.000, το Κίνημα Οικολόγων 405.000.